Αρλεκίνο! Αρλεκίνο! Αχ, δεν είναι αυτός. Μη φοβάσαι, όμορφη Κολομπίνα. Αγαπημένη ενός μεγάλου ποιητή που δεν θέλησε να υπερβάλλει στους στίχους του το θεϊκό μέτρο της Καλονίσου. Αν από το ζωντανό πρότυπο έως την εικόνα υπάρχει πάντα μια απόσταση, αυτή τη φορά η απόσταση βγάνει πολύ κερδισμένο το πρότυπο, κι ας είναι τόσο όμορφη η εικόνα. Είσαι και του λόγου σου ποιητής ή μονάχα κορτεζάνος και γαλήφης? Είμαι ο καλύτερος φίλος του αγαπημένου σου. Μόνο που σήμερα μονάχα γνωριστήκαμε, επειδή έλαβα κιόλας ένα σωρό αποδείξεις φιλίας του. Η μεγαλύτερη επιθυμία μου ήταν να σε γνωρίσω, αλλά ο κύριος Αρλεκίνος δεν θα δείχνονταν τόσο πρόθυμος να μου κάνει το χατήρι αν δεν είχε εμπιστοσύνη στη φιλία μου. Δίχως τη φιλία μου, μαθές, θα έμπαινα στον πειρασμό να σε αγαπήσω από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας μας. Ο κύριος Αρλεκίνος έχει εμπιστοσύνη τόσο στην αγάπη μου, όσο και στη φιλία σου. Μη τα θέλεις όλα δικά σου. Βλέπω πως δεν είσαι κίνδυνος μονάχα για εκείνον που σε βλέπει, παρά και για εκείνον που σε ακούει. Τώρα με το συμπάθειο. Έχω να μιλήσω με τον κύριο Αρλεκίνο πριν από την απόψινη γιορτή. Κάτι. Δεν είναι ανάγκη, δεν είναι ανάγκη. Γι' αυτό ίσα-ίσα έρχομαι από τον αφέντη μου που σου στέλνει τα χαιρετίσματά του. Και ποιος είναι ο αφέντης σου? Μπορώ να μάθω? Ο ευγενέστερος και ισχυρότερος υπότης. Αλλά άσε να κρύψω προσώρα στο όνομά του, δεν θα αργήσεις να το μάθεις. Ο αφέντης μου θέλει να προσκυνήσει την κυρία Σιρίνα και να πάρει μέρος στην απόψινή γιορτή. Στη γιορτή? Δεν ξέρεις? Ξέρω, ξέρω. Εγώ οφείλω να ξέρω τα πάντα. Ξέρω πως παρουσιάστηκαν κάτι δυσκολίες που ωστόσο μπορούν να βολευτούν. Μη σε μέλη. Έχω φροντίσει για όλα. Μα εσύ πώς τα ξέρεις? Μη σε νοιάζει. Φτάνει που σε βεβαιώνω πως δεν θα λείψει τίποτα. Μπουφές, βεγγαλικά, πυροτεχνήματα, μουσική και τραγουδιστές. Θα είναι η λαμπρότερη γιορτή που έχει να δει ο κόσμος. Μήπως κατετύχει σε μάγος? Σιγά σιγά θα με γνωρίσεις. Τώρα θα σου πω μονάχα πως δεν είναι τυχαίο που έσμιξαν εδώ άνθρωποι που συνεννοούνται τόσο καλά και που δεν χάνονται σε περί τους δισταγμούς. Ο αφέντης μου ξέρει πως απόψε θα έρθει στη γιορτή ο κύριος Φασουλής με τη μοναχοκόρη του, την όμορφη Σίλβια, την πιο τρανταχτή πρίκα της πολιτείας. Ο αφέντης μου πρέπει να την αγαπήσει. Ο αφέντης μου πρέπει να την παντρευτεί. Ο αφέντης μου ξέρει να ανταμείψει τις καλές υπηρεσίες της κυρίας Ειρήνας και τις δικές σου. Αν θελήσεις να βοηθήσεις. Βλέπω, δεν χασομερά σε υπονοούμενα. Θα πρέπει να με προσβάλλει η τόλμη σου. Ο καιρός βιάζει. Δεν βολεί να μασάω τα λόγια μου. Αν κρίνει κανείς τον αφέντη από τον υπηρέτη. Μη φοβάσαι. Στον αφέντη μου θα βρείτε τον πιο ευγενικό και διακριτικό υπότη. Η δική μου αδιαντροπιά του επιτρέπει εκείνου να δείχνεται ντροπαλός. Οι σκληρές ανάγκες της ζωής μπορούν να αναγκάσουν τον ευγενέστερο υπότη να κάνει το ρουφιάνο και την ευγενέστερη δέσποινα να ξεπέσει σε έργα συχαμένα. Αυτό το ανακάτωμα από παλιανθρωπιά και ευγένεια λεκιάζει τον άνθρωπο στα μάτια του κόσμου. Η τέχνη είναι να δείχνεις χωρισμένο σε δύο πρόσωπα αυτό που είναι ενωμένο σε ένα. Ο αφέντης μου κι εγώ, με το να είμαστε ένας και αυτός, είμαστε ο καθένας μέρος του άλλου. Κι αν μπορείτε να είμαστε έτσι πάντα. Όλοι έχουμε μέσα μας έναν άρχοντα με ευγενικούς στοχασμούς ικανό για κάθε μεγάλο και όμορφο πράγμα. Και πλάι του, τον ταπεινό υπηρέτη για τα χυδαία έργα και τις βρωμοδουλειές όπου μας πρόχνει η ζωή. Όλο το ζήτημα είναι να τους χωρίσουμε με τέτοιο τρόπο που όταν κάνουμε καμιά προστιχιά να μπορούμε να λέμε «Δεν ήταν δικό μου σφάλμα, δεν ήμουν εγώ, ήταν ο υπηρέτης μου». Ακόμα και στη χειρότερη βρωμιά υπάρχει κάτι μέσα μας που θέλει να αισθάνεται ανώτερο από τον ίδιο τον εαυτό μας. Πέφτουμε πολύ χαμηλά όταν δεν πιστεύουμε πως αξίζουμε περισσότερο από τη ζωή που κάνουμε. Τώρα ξέρεις ποιος είναι ο αφέντης μου? Είναι εκείνος που έχει τους ευγενικούς στοχασμούς και τα όμορφα όνειρα. Και έμαθες ποιος είμαι εγώ? Αυτός που κάνει τα χυδαία έργα, που σούρνεται, που βολοδέρνει ανάμεσα στο ψέμα και την παλιανθρωπιά. Μονάχα που υπάρχει κάτι και σε μένα που με ξυλαιώνει και με ανυψώνει στα ίδια μου τα μάτια. Αυτό είναι η αφοσίωσή μου στον αφέντη μου. Η προθυμία μου να ταπεινώνουμε και να σούρνομαι για να μπορεί εκείνος να πετά. Για να μπορεί εκείνος να είναι ο άρχοντας με τους ευγενικούς στοχασμούς και τα όμορφα όνειρα. Τι μουσική είναι αυτή? Αυτή που ο αφέντης μου έφερε στη γιορτή μαζί με όλα τα παιδόπουλα και τους υπηρέτες του. Και ολόκληρη αυλή από ποιητές και τραγουδιστές. Με αρχηγό τον κύριο Αρλεκίνο και μια λεγεώνα στρατιώτες με φανούς και λαμπάδες, με τον καπετάνιο επικεφαλής. Ποιος είναι ο αφέντης που μπορεί τόσα πολλά? Τρέχω να ειδοποιήσω την κυρά μου. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Να την που έρχεται. Τι γίνεται εδώ? Ποιος έφερε αυτή τη μουσική?
Τι κόσμος είναι αυτός που μπαίνει από την πόρτα του κήπου? Μη ρωτάτε τίποτα. Μάθετε πως σήμερα έφτασε στην πόλη μας ένας τρανός άρχοντας. Και αυτός είναι που μας προσφέρει την απόψινη γιορτή. Ο υπηρέτης του θα σας πληροφορήσει για όλα. Εγώ ακόμα δεν ξέρω αν κουβέντιασαν με ένα μεγάλο τρελό ή με ένα μεγάλο αγύρτη. Όπως και να είναι, σας βεβαιώνω πως είναι ένας ασυνήθιστος άνθρωπος. Ώστε δεν είναι ο Αρλεκίνος που. Μη ρωτάτε. Όλα είναι μια μαγεία. Κυρία Σιρήνα, ο αφέντης μου ζητά την άδεια να έρθει να σας φιλήσει το χέρι. Αρχόντισσα σαν εσάς και άρχοντα σαν εκείνο δεν μπορούν να συζητήσουν πράγματα ανάρμοστα. Γι' αυτό, προτού εκείνος παρουσιαστεί, εγώ θα σας τα πω όλα. Ξέρω από τη ζωή σας 1000 αξιομνημόνευτα περιστατικά που αν τα έφεραν στα χείλη μου θα κέρδιζα αμέσως την εμπιστοσύνη σας. Αλλά θα ήταν αυθάδια να σας τα υπενθυμίσω. Ο αφέντης μου σας εξασφαλίζει εδώ με την υπογραφή του πως θα εκπληρώσει ορισμένες υποχρεώσεις που παίρνει απάνω του αν και εσείς από μέρους σας εκτελέσετε αυτό που σας προτείνει εδώ. Τι χαρτί και τι υποχρεώσεις είναι αυτές? Τι? Πώς? 100.000 σκούδα στο χέρι και άλλα τόσα στο θάνατο του κυρίου Φασουλή αν παντρευτεί την κόρη του. Μα τι ανέδεια είναι αυτή σε μια κυρία? Ξέρεις με ποια μιλάς? Ξέρεις τι σπίτι είναι αυτό? Κυρία Σιρήνα, σας παρακαλώ, μην παραφέρεστε. Δεν μας ακούει κανείς. Φυλάξτε αυτό το χαρτί μαζί με τα άλλα και ας μην μιλάμε πια για αυτή την υπόθεση. Ο αφέντης μου δεν σας προτείνει τίποτα άπρεπο. Μήτε εσείς θα το δεχόσαστε. Ό,τι συμβεί εδώ θα είναι από μια σύμπτωση και από ένα αγνό αίσθημα. Εγώ υπηρέτης είμαι εκείνος που έστησε αυτή τη μηχανή. Εσείς θα είστε πάντα η ευγενικιά κυρία και ο αφέντης μου ο ευγενικός κύριος. Απόψε θα ανταμωθείτε στη γιορτή. Θα μιλήσετε για 1000 χαριτωμένα πράγματα την ώρα που οι καλεσμένοι σας θα κόβουν βόλτες και θα κουβεντιάζουν τριγύρω σας, θαυμάζοντας την ομορφιά των κυριών, την τέχνη των φορεμάτων, τη λαμπρότητα της γιορτής, τη γλύκα της μουσικής και τη χάρη των χορευτών. Και ποιος θα τολμήσει να πει πως αυτό δεν είναι το παν? Δεν είναι έτσι η ζωή? Μια γιορτή όπου η μουσική χρησιμεύει για να σκεπάζει τα λόγια και τα λόγια για να κρύβουν τους στοχασμούς. Ας παίζει ασταμάτητα λοιπόν η μουσική. Ας οηρεύουν οι κουβέντες από τα ξέγνια στα γέλια. Ας είναι καλοβαλμένο το τραπέζι. Αυτό είναι το μόνο που ενδιαφέρει τους καλεσμένους σας. Μάνα, ο αφέντης μου έρχεται να σας χαιρετήσει με όλη του την ευγένεια. Κυρία Σιρήνα, σας φιλώ το χέρι. Κύριε. Ο υπηρέτης μου θα σας είπε εξ ονοματός μου αυτά που είχα να σας πω. Ο αφέντης μου, σαν πρόσωπο σπουδαίο που είναι, έχει λίγα λόγια. Ο θαυμασμός του είναι βουβός. Αλλά ξέρει να θαυμάζει με σοφία. Την αληθινή αξία. Την αληθινή αντρία. Την ασύγκριτη τάχνη της ποιήσης. Την ευγενική στρατιωτική επιστήμη. Σε όλα δείχνει το μεγαλείο του. Είναι ο ευγενικότερος υπότης του κόσμου. Το σπαθί μου θα είναι πάντα στη δούλεψη. Θα αφιερώσω στη δόξα του το καλύτερό μου ποίημα. Φτάνει. Φτάνει γιατί θα προσβάλλεται τη φυσική του μετριοφροσύνη. Κοιτάξτε τον πώς θέλει να κρυφτεί. Είναι σαν βιολέτα. Δεν έχει ανάγκη να μιλάει εκείνος που εμπνέει τέτοιο ενθουσιασμό. Σκέπτεσαι για όλα αυτά, Κολομπίνα? Πως ο αφέντης έχει χαριτωμένη μούρη και ο υπηρέτης χαριτωμένη ξετσιποσιά. Και από το ένα και από το άλλο μπορεί κανείς να ωφεληθεί. Ή εγώ δεν ξέρω τίποτα από κόσμο και άντρες, ή η τύχη μπήκε σήμερα στο σπίτι μου. Τότε σίγουρα μπήκε η τύχη στο σπίτι σας. Γιατί τον κόσμο τον ξέρετε με το παραπάνω. Όσο για τους άντρες, ας μην πω τίποτα. Να ήρισε λέει και η Λάουρα που φτάνουν πρώτες. Μα και ποτέ αυτές έφτασαν τελευταίες. Σας αφήνω μαζί τους γιατί δεν θέλω να χάσω από τα μάτια μου τον ξένο, ε. Καλώς τις φίλες μου. Άρχισα κιόλας να ανησυχώ, μήπως δεν έρθετε. Είναι τόσο αργά? Πάντα μου φαίνεται αργά όταν σας περιμένω. Αφήκαμε δύο άλλες γιορτές για να μην λείψουμε από τη δική σας. Αν και κάποιος μας είπε πως η δική σας είχε αναβληθεί επειδή τάχα είστε λίγο αδιάθετοι. Μόνο για να σκάσουν οι κακές γλώσσες θα την έδινα απόψε τη γιορτή μου. Ακόμα κι αν ήμουν του θάνατά. Και εμείς θα προτιμούσαμε να πεθάνουμε παρά να τη χάσουμε. Μάθατε τα νέα? Δεν μιλάνε για άλλο πράγμα στην πόλη. Λένε πως έφτασε ένα πρόσωπο μυστηριώδικο. Μερικοί νομίζουν πως είναι μυστικός αποσταλμένος της Βενέτιας ή της Φραγκιάς. Άλλοι λένε πως ήρθε να γυρέψει νύφη για τον Σουλτάνο. Λένε πως είναι όμορφος Ανάδωνης. Πως θα θέλαμε να τον γνωρίσουμε.
Θα έπρεπε να τον καλέσετε στη γιορτή σας. Δεν χρειάστηκε, φίλες μου, να τον καλέσω. Μόνος του έστειλε άνθρωπο να με παρακαλέσει να τον δεχτώ. Βρίσκεται εδώ και θα τον δείτε σε λίγο. Τι μας λέτε! Τι καλά κάμαμε που τα παρατήσαμε όλα για να έρθουν. Πόσες θα μας ζηλέψουν. Όλες έχουν λησάξει να τον γνωρίσουν. Λοιπόν, εγώ δεν έκανα τίποτα γι' αυτό. Έφτασε μονάχα που άκουσε πως δίνω γιορτή στο σπίτι μου. Έτσι γίνεται πάντα με εσάς. Δεν έρχεται ξένος σπουδαίος στην πόλη μας που να μην τρέξει να σας υποβάλει τα σέβη του. Αχ, πως ανυπομονώ να τον δω, να μας τον γνωρίσετε. Ναι, γνωρίστε τον μας. Με συγχωρείτε, αλλά έρχεται ο κύριος Φασουλής με την οικογένειά του. Πηγαίνετε μόνες σας. Όλο και κάποιος θα βρεθεί να σας το γνωρίσει. Ναι, ναι, πάμε, Λάουρα, πάμε. Πάμε, Ρισέλα, πριν μαζευτεί ο κόσμος και δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε. Ω, κύριε Φασουλή, είχα αρχίσει να φοβάμαι πως δεν θα έρθετε. Για μένα τώρα μονάχα αρχίζει η γιορτή. Αχ, δε φταίω εγώ που καθυστερήσαμε. Ας είναι καλά η γυναίκα μου που δοκίμασε 40 φουστάνια, ώσπου να αποφασίσει ποιο να βάλει. Αν τον άκουγα, θα παρουσιαζόμουν όπως με βλέπετε. Φτάνω όλα χανιασμένη από τη βιάση. Φτάνετε ωραία όσο ποτέ. Ναι, και δεν φοράει ούτε τα μισά διαμαντικά της. Δεν σήκωνε περισσότερο βάρος. Ποιος άλλος θα έχει δικαίωμα να καμαρώνει όπως εσείς, που η γυναίκα του δείχνει τα πλούτη του, τον καρπό της εργασίας του. Μα δεν είναι πια καιρός να τα χαρούμε αυτά τα πλούτη και να έχουμε κάπως μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Όχι να θέλει ο άντρας μου να παντρέψει την κόρη μας με έναν έμπορο. Κύριε Φασουλή, η κόρη σας αξίζει καλύτερη τύχη. Ούτε να το σκέφτεστε αυτό. Δεν μπορείτε να θυσιάσετε την καρδιά της στο υλικό συμφέρον. Τι λέει, Σίλβια, εσύ? Η Σίλβια θα προτιμούσε βέβαια κανένα ομορφόπεδο, γιατί προς μεγάλη μου στεναχώρια ψοφά για μυθιστορήματα και τα παρόμοια. Εγώ θα κάνω ό,τι διατάξει ο πατέρας μου. Φτάνει να το θέλει και η μητέρα μου και να μ' αρέσει και εμένα. Αυτό θα πει να μιλάει κανείς με φρονιμάδα. Ο πατέρας σου νομίζει πως μονάχα το χρήμα αξίζει και λογαριάζεται στον κόσμο. Εγώ πιστεύω πως χωρίς το χρήμα δεν υπάρχει πράγμα που να αξίζει και να λογαριάζεται στον κόσμο. Το χρήμα είναι η τιμή των πάντων. Αχ, μη μιλάτε έτσι, κύριε Φασούλη. Και αρετή και η μάθηση και η ευγένεια. Όλα έχουν την αξία τους, δεν λέω όχι. Κανένας δεν το ξέρει καλύτερα από μένα που έχω αγοράσει από αυτή την πραμάτια και μάλιστα μισοτιμή. Κύριε Φασουλή, πώς σας αρέσουν τα αστεία. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από κάθε άλλον πως το χρήμα δεν είναι το παν και πως αν η κόρη σας ερωτευόταν κανένα νέο από σόι, δεν θα ήταν σωστό να της εναντιωθείτε. Όλοι το ξέρουν πόσο ευαίσθητη είναι η πατρική σας καρδιά. Αυτό μάλιστα. Για την κόρη μου θα είμαι ικανός για όλα. Ακόμα και να καταστραφείτε. Και αυτό δεν θα ήταν απόδειξη στοργής. Θα προτιμούσα να κλέψω, να σκοτώσω, όλα να τα κάνω. Τώρα το βλέπω πως είστε ικανός να φτιάξετε απαρχής την περιουσία σας. Αλλά γιορτή ζωήρεψε. Έλα μαζί μου, Σίλβια. Για να χορέψεις, σου έχω έναν καβαλιέρο που θα κάνετε το μορφότερο ζευγάρι. Κύριε Φασουλή, επιτρέπετε παρακαλώ. Ποιος με φωνάζει? Τι θέλετε? Δεν με θυμάσαι, Δεν μου φαίνεται παράξενο. Ο καιρός όλα τα σβήνει και όταν το σβησμένο είναι λιγουλάκι ενοχλητικό δεν αφήνει για θυμητικό ούτε ένα λεκέα. Ο Καμπούρης βιάζεται να σκεπάσει με όμορφα ρούχα την καμπούρα του για να την κρύψει από τον κόσμο. Κύριε Φασουλή, όταν σε γνώρισα, τη δική σου την καμπούρα τη σκέπαζαν κάτι ξεθοριασμένα κουρέλια. Ποιος είσαι εσύ και από πού μπορείς να με ξέρεις? Εγώ ήμουν αμούστακος ακόμα. Εσύ ήσουν κιόλας μεστομένος άντρας. Αλλά τα ξέχασες αλήθεια τα κατορθώματά μας εκείνες τις θάλασσες, α? Τόσες νίκες που κερδίσαμε από τον Τούρκο, πολεμήσαμε μαθές κι εμείς όταν τραβούσαμε το ίδιο κουπί στο ίδιο κάτεργο. Μουρλέ! Μουρλέ! Πουλωστό! Ή θα μου κάνεις ό,τι έκαμε στο πρώτο σου αφεντικό και στην πρώτη σου γυναίκα στην Πολώνια και σε εκείνο τον Εβραίο έμπορο στη Βενετιά. Βούλωστο σου λέω! Βούλωστο!
τόσα ξέρεις και τόσα μολογάς. Είμαι αυτό που ήμουνα. Όποιος ήταν αυτό που ήσουν εσύ, σαν εσένα γίνεται. Όχι με τόση ομότητα όπως εσύ, γιατί οι καιροί έχουν αλλάξει. Και τώρα δεν σκοτώνουν παρά οι τρελοί και οι ερωτευμένοι και τίποτα πεινασμένοι που πέφτουν στο διαβάτι, στους σκοτεινούς δρόμους ή στις έρημες στράτες. Άνθρωποι του σκηνιού και του παλουκιού. Και τι θέλεις από μένα? Λεφτά, λεφτά δεν είναι έτσι? Θα ειδωθούμε άλλη ώρα. Είναι εδώ το κατάλληλο μέρος. Μη φοβάσαι για τα λεφτά σου. Θέλω μονάχα να είμαι φίλος και σύμμαχός σου όπως τον παλιό καιρό. Τι μπορώ να κάνω για σένα? Τίποτα. Τώρα εγώ θα σε υπηρετήσω. Εγώ θα σου κάνω μια χάρη με μια προειδοποίηση. Βλέπεις εκεί την κόρη σου που χορεύει με ένα λεβέντι? Βλέπεις πως του χαμογελά αναψοκοκκινισμένη ακούοντας τις γαλιφιές του? Αυτός είναι ο αφέντης μου. Ο αφέντης, τότε θα είναι κανένας αγύρτης, κανένας τυχάρπαστος, κανένας ληστής. Σαν εμάς θέλεις να πεις, Όχι. Είναι πιο επικίνδυνος από εμάς, γιατί καθώς βλέπεις η όψη του είναι όμορφη και έχει στα μάτια του ένα μυστήριο και στη φωνή του μια γλύκα που αγγίζουν την καρδιά σαν να της λένε κάποια λυπητερή ιστορία. Δεν είναι αυτό αρκετό για να ξελογιαστεί μια κοπέλα? Δεν θα πεις πως δεν σε προειδοποίησα? Ρέξε και χώρισε την κόρη σου από αυτόν τον άνθρωπο και μην την αφήσει να χορεύει μαζί του, κοίτα να τον ξαναδούν τα μάτια της. Λες πως είναι ο αφέντης σου, και τον υπηρετείς με αυτόν τον τρόπο? Σου φαίνεται παράξενο? Ξέχασες τα δικά σου όταν ήσουν υπηρέτης. Εγώ τουλάχιστον δεν σκέφτομαι να τον ξεκάνω. Καλά λες. Ο αφέντης είναι πάντα μισητός. Αλλά εξυπηρετώντας εμένα, ποιο είναι το συμφέρον σου? Να φτάσω σε καλό λιμάνι όπως φτάσαμε τόσες φορές τραβώντας το κουπί μαζί. Τότε μου έλεγες καμιά φορά, εσύ που είσαι γερός, τράβα και για μένα. Στο σημερινό κάτεργο, εσύ που είσαι ο πιο γερός, τράβα κουπί για μένα, τον παλιό σου φίλο. Γιατί η ζωή είναι βαρύ κάτεργο και εγώ έχω τραβήξει πολύ κουπί. Μόνο η κυρία Σιρήνα ξέρει να δίνει τέτοιες γιορτές. Η αποψινή της ξεπέρασε όλα. Η παρουσία αυτού του όμορφου ξένου ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για όλους. Και η Σίλβια, πού είναι η Σίλβια? Πως άφησες μονάχη την κόρη μας? Σεπάστε καλέ, η κόρη σας είναι με εξαιρετική συντροφιά. Και στο σπίτι μου δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ο ξένος δεν πρόσεξε παρά τη Σίλβια. Για εκείνη ήταν όλες του υπερποιήσεις. Και όλοι του στεναγαμοί. Ξένου! Ξένου! Αυτού του περίεργου ξένου! Λοιπόν, εμένα δεν μου γουστάρει. Τώρα αμέσως το δείτε! Κύριε Βασουλή! Αφήστε με! Αφήστε με! Ξέρω εγώ τι κάνω! Τι του συμβαίνει, τι τον έπιασε? Βλέπεις τι άνθρωπος? Είναι ικανός να κάνει καμιά χωριατιά? Τι του μπήκε να παντρέψει την κόρη μας με κανένα παραλή? Θέλει σόνι και καλά να την κάνει δυστυχισμένη για όλη της τη ζωή. Α, αυτό να μην το επιτρέψετε. Είστε η μητέρα της και κάτι πρέπει να βαραίνει και η δική σας γνώμη. Κοίτα. Σίγουρα είπε στον ξένο καμιά χοντράδα, γιατί εκείνος αφήνει το χέρι της Σίλβιας και φεύγει πειραγμένος. Ο κύριος Φασουλής δείχνει να μαλώνει την κόρη σας. Α, πάμε. Δεν μπορεί να ανεχθεί κανένας τέτοια τυραννία. Τώρα το βλέπουμε, κυρία Φασουλή, πως με όλα σας τα πλούτη δεν είστε κι εσείς λιγότερο δυστυχισμένοι. Δεν θα το πιστέψετε. Πολλές φορές έφτασε να με χτυπήσει. Τι λέτε, και το ανεχθήκατε? Ύστερα νομίζει πως τα μπαλώνει με κανένα δωράκι. Πάλι καλά, γιατί είναι άλλοι που δεν τα μπαλώνουν με τίποτα. Τι κατσουφιά είναι αυτή? Περίμενα να σε δω με περισσότερο κέφι. Αχ, ως τώρα δεν είχα δει ποτέ τον εαυτό μου χαμένο. Αν καλά δεν με ένοιαζε και να χαθώ. Ας φύγουμε, Κρισπίνα, ας φύγουμε από αυτή την πόλη προτού μαθευτεί ποιοι είμαστε. Αν φύγουμε, τότε είναι που θα μαθευτεί. Και πολλοί θα τρέξουν κατόπιν μας να μας γυρίσουν πίσω με το ζόρι, επειδή δεν είναι σωστό να το σκάσουμε χωρίς να αποχαιρετήσουμε τόσους καλούς ανθρώπους. Αχ, μην κοροϊδεύεις, Κρισπίν. Κρισπίν, είμαι απελπισμένος. Ναι, έτσι είσαι εσύ. Την ώρα που οι ελπίδες μας παίρνουν τον ανήφορο, εσύ απελπίζεσαι. Μα τι έχω να ελπίζω? Ωραία, θέλησες να προσποιηθώ τον ερωτευμένο. Μα δεν τα κατάφερα. Γιατί? Μα γιατί αγαπώ. Αγαπώ με όλη την αλήθεια και με όλη μου την ψυχή. Τη Σίλβια. Και γι' αυτό παραπονιέσαι. Ποτέ μου δεν το πίστευα πως μπορεί κανείς να αγαπήσει με τέτοιο πάθος. Ποτέ μου δεν το πίστευα πως εγώ μπορούσα να αγαπήσω.
στην αλήθικη ζωή μου, μέσα από τις στράτες του κόσμου, δεν ήμουν εκείνος που διαβαίνει, παρά εκείνος που όλο φεύγει. Εχτρική ήταν η γη, εχτρικοί οι άνθρωποι, εχτρικό το φως του ήλιου. Οι καρποί του δρόμου κλεμμένοι, όχι χαρισμένοι, άφησαν κάπου κάπου στα χείλη μου μια γέψη ερωτιάς. Και μερικές φορές, ύστερα από δύσκολες μέρες, η γαλήνη του νυχτερινού ουρανού με έκανε να ονειρευτώ κάτι που ανάπαυε την ψυχή μου. Έτσι κι απόψε, στη μαγεία της γιορτής μου φάνηκε πως βρήκα μόνο μια στην ανάπαυση. Ονειρεύτηκα, Κρισπίν. Ονειρεύτηκα. Μαύριο θα είναι πάλι ο δρόμος, η τυφλή φυγή, με την αστυνομία από πίσω μου. Δεν θέλω να με προφτάσει εδώ που βρίσκεται η αγαπημένη μου, γιατί μπορεί να νιώσει ντροπή που με είδανε τα μάτια της. Κι εγώ που νόμιζα πως σου έκανε την καλύτερη υποδοχή. Μα δεν το πρόσεξα μονάχα εγώ. Η κυρία Σιρήνα και οι καλοί μας φίλοι, ο καπετάνιος, ο ποιητής της, είπανε για σένα τα ομορφότερα πενάδια. Στη μητέρα της που φιλοδοξεί να συμπεθεριάσει με άρχοντες. Φάνταξε σαν ο περιπόθητος γαμπρός. Άσο για τον κύριο Φασολή. Μας υποπτεύεται, μας ξέρει. Τον κύριο Φασουλή δεν είναι εύκολο να τον γελάσεις όπως τον καθένα. Τη γριάλε που πρέπει να τη γελάσεις με το ίσιο. Γι' αυτό το βρήκα συμφερότερο να τον ειδοποιήσω για όλα. Μα τι λες! Ναι, εμένα με ξέρει από παλιά. Μόλις του είπα πως είσαι ο αφέντης, μου έκαμε τη σκέψη και με το δίκιο του. Πως ο αφέντης είναι ίδιος με τον υπηρέτη. Κι εγώ, για να κερδίσω την εμπιστοσύνη του, το συμβούλεψα να μην σε αφήσει να μιλάς με την κόρη του. Αυτό έκανες! Και τώρα εγώ τι έχω να ελπίζω. Είσαι κουτός! Τώρα να ελπίζεις πως ο κύριος Φασουλής θα βάλει όλα του τα δυνατά για να μην ξαναδείς την κόρη του. Δεν καταλαβαίνω. Και με αυτόν τον τρόπο θα γίνει ο καλύτερός μας σύμμαχος. Γιατί φτάνει να πει εκείνος όχι για να πει ναι η γυναίκα του. Και η κόρη του να σε ερωτευτεί πιο παλαβά. Δεν ξέρεις πως ανάβει μια παραχαϊδεμένη κοπέλα όταν βλέπει να εναντιώνονται στη θέλησή της. Να είσαι βέβαιος πως απόψε κιόλας, πρωτού σκολάσει η γιορτή, θα ξεγελάσει τον πατέρα της και θα έρθει να σου μιλήσει. Μα δεν βλέπεις πως δεν μου καίγεται καρφί? Μη δε για τον κύριο Φασουλή, μη δε για τον κόσμο ολάκερο. Γιατί εγώ μόνο σε εκείνη δεν θέλω να φανώ ανάξιος και ουτιδανός. Μόνο σε εκείνη δεν θέλω να βγω ψεύτης. Μπα, σε τις κουταμάρες! Τώρα δεν βολεί να κάνουμε πίσω. Σκέψου τι μας περιμένει αν δηλιάσουμε. Είσαι ερωτευμένος. Ναι. Τόσο το καλύτερο. Ο αληθινός έρωτας θα μας υπηρετήσει καλύτερα, πιο αποτελεσματικά από τον ψεύτικο. Αν δεν ήσουν στα αλήθεια ερωτευμένος, θα ήθελες να ξεμπερδεύουμε το γρηγορότερο. Μα αν η τόλμη βοηθάει σε όλα τα άλλα, στον έρωτα συμφέρει λίγη ατολμία από μέρος του άντρα. Η ατολμία του κάνει τολμηρή τη γυναίκα. Αν δεν το πιστεύεις, εδώ έχεις την απόδειξη. Κοίτα, με τρόπο πως η αθώα Σίλβια ζυγώνει με τη μεγαλύτερη προφύλαξη και δεν περιμένει άλλο για να σου μιλήσει παρά να φύγω εγώ από τη μέση. Σίλβια λες. Σστ, σοπά, γιατί μπορεί να τρομάξει. Όταν θα είστε μαζί, δείξε μεγάλη διάκριση. Λίγα λόγια, λίγα λόγια. Λάτρευε, κοίτα, εκστασιάζου. Και αφήνε να μιλούν αντί για σένα. Η μαγεία αυτή τη νύχτα που είναι καμωμένη για τον έρωτα. Και αυτή η μουσική που τη σουρώνουν οι φιλοσιές και φτάνει εδώ θλιμμένη από την ευθυμία τη γιορτή. Μην κοροϊδεύει, Κρισπίν. Μην κοροϊδεύει αυτό τον έρωτα που θα είναι ο θάνατό μου. Γιατί να κοροϊδέψω? Εγώ είμαι που το λέω πως δεν πρέπει να σούρνεται κανείς πάντα. Κάποτε πρέπει να πετά στον ουρανό για να εξουσιάζει καλύτερα τη γη. Λοιπόν, πέτα τώρα εσύ κι εγώ σούρνομαι από κάτω. Ο κόσμος θα είναι δικός μας! Σίλβια. Σεις είστε. Συγγνώμη. Δεν φανταζόμουν να σας βρω εδώ. Έφυγα μακριά από τη γιορτή. Η ευθυμία της μου φέρνει θλίψη. Το ίδιο και σε εσάς? Το ίδιο λέτε? Σας φέρνει λοιπόν θλίψη η ευθυμία? Ο πατέρας μου με μάλωσε. Ποτέ του δεν μου μίλησε με αυτόν τον τρόπο. Και μαζί σας φέρθηκε άσχημα. Τον συγχωρείτε? Τον συγχωρώ. Αλλά μην τον κάνετε να θυμώνει εξαιτίας μου. Γυρίστε πίσω στη γιορτή. Γιατί θα σας ζητούν, αν σας βρουν εδώ μαζί μου. Έχετε δίκιο, αλλά γυρίστε πίσω κι εσείς. Τι έχετε και είστε λυπημένος? Όχι, όχι. Εγώ θα φύγω χωρίς να με καταλάβει κανείς. Πρέπει να πάω πολύ μακριά. Τι λέτε, δεν ήρθατε εδώ για σπουδαίες υποθέσεις? Δεν πρέπει να μείνετε καιρό? Όχι, 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 ούτε μια μέρα παραπάνω. Ούτε μια μέρα. Τότε μου είπατε ψέματα. Ψέματα?
Όχι, όχι, μη λέτε πως είπα ψέματα, όχι. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια της ζωής μου. Αυτό είναι το μοναδικό μου όνειρο. Κι αν ποτέ να μην είχα ξυπνήσει. Ο Αρλεκίνος είναι που τραγουδά. Τι έχετε? Δακρύζετε? Η μουσική σας κάνει να δακρύζετε? Γιατί δεν μου λέτε τον πόνο σας? Τον πόνο μου? Το λέει το τραγούδι. Ακούστε το. Από εδώ μονάχα η μουσική ακούγεται. Τα λόγια χάνονται. Τα ξέρετε? Είναι ένα τραγούδι για τη σιγαλιά της νύχτας, που το λένε το βασίλειο των ψυχών. Το ξέρετε? Πέστε το. Η νύχτα εις πλαχνικής ερωτευμένους ρίχνει ένα πέπλο κεντυμένο μάστρα. Ίσκι στις φιλοσχές μαλαματένει, ψήθυρη, μοίρα, πόθος για να κλάψεις. Φωνή, τραγούδι, στεναγμός ανθρώπου, θα δω ασέβεια στην Άγια Νύχτα. Μόνο η σιγή στα μάγια της ταιριάζει. Εκείνοι που πεθάναν από αγάπη και εκείνοι που αργοσβήσαν αγαπώντας, μες στη σιγή θα ακούσεις τη φωνή τους. Και από τα στέρη του ουρανού που στάζει το δάκρυ τ' αργυρό, κι εσύ θα μάθεις ο πόνος πώς λυτρώνει την ψυχή τους. Κι άλλες ψυχές καλεί να λυτρωθούνε κι αυτές με το μαρτύριο της αγάπης. Κι άλλες ψυχές καλεί να λυτρωθούνε κι αυτές με το μαρτύριο της αγάπης. Νύχτα και ποίηση, νιάτα και λολάδα. Κοίτα, κοίτα, στη δούλεψή μας είναι τώρα. Θρίαμβος, θρίαμβος, όλα μπήκαν στην αράδα κι ο άρωτας κυβερνά σε αυτή τη χώρα. Στο σπίτι του Λέανδρο. Περάστε, κύριε, περάστε και καθίστε με όλοι σας στην άνεση. Ναι. Να πω να σας φέρουν κάτι. Με κανένα τρόπο. Δεν παίρνουμε τίποτα. Ήρθαμε μόνο και μόνο για να σταθούμε στο πλευρό του αφέντη σου, ύστερα από αυτά που μάθαμε. Προδοσία πίστευτη που δεν θα μείνει ατιμόρητη. Σε βεβαιώνω πως αν ο κύριος Φασουρής πέσει στα χέρια μου... Α, προνόμιο των ποιητών. Εγώ με τους στίχους μου θα τον έχω πάντα στο χέρι. Τη φοβερή σάτυρα θα τους καρώσω, γεροκολασμένε, γεροκακούργε. Με συγχωρείτε, είπες πως ο αφέντης σου δεν λαβώθηκε πουθενά, ε? Παρολίγο να απομείνει στον τόπο. Βάλτε με το νου σας. 12 μαχαιροβγάλτες έπεσαν απάνω του. Αλλά με την παλικαριά του, τη σβελτάδα του, τις φωνές μου. Και αυτά έγιναν απόψε. Την ώρα που ο αφέντης σου μιλούσε με τη Σίλβια στο φράχτη του κήπου της. Ναι, κάποιος μάλιστα του το είχε προφτάσει. Αλλά τον ξέρετε, δεν είναι άνθρωπος να κιωτέψει. Όμως, έπρεπε να μας δώσει είδηση. Έπρεπε να ειδοποιήσει το καπετάνιο. Θα τον είχε συνοδέψει με όλη του την καρδιά. Τώρα τον ξέρετε τον αφέντη μου. Βασίζεται μονάχα στον εαυτό του. Είπες πως άρπαξε από το γιακά έναν από τους μαχαιροβγάλτες και αυτό σταματήρισε όλα, ε? Ώστε το σχέδιο ήταν του κυρίου Φασουρή. Να ξεκάμει τον αφέντη σου. Μα ποιος άλλος είχε συμφέρον να τον ξεκάνει? Η κόρη του αγαπάει τον αφέντη μου και εκείνος θέλει να την παντρέψει με άλλον. Ο αφέντης μου που χαλάει τα σχέδια του, λοιπόν. Ο κύριος Φασουλής ξέρει να κάνει πέρα τα εμπόδια. Δεν χείρεψε 2 φορές το χρόνο απάνω, ε? Δεν κληρονόμησε στο άψε σβή σε όλους τους συγγενείδες του? Όλοι τα ξέρουν τα κατορθώματά του. Κανείς δεν θα πει πως τον κακό λόγο. Η περιουσία του κυρίου Φασουλή είναι μια πρόκληση στην ανθρωπότητα και στη δικαιοσύνη. Μόνο μέσα σε αφιλότιμους ανθρώπους μπορεί να προκόβει ένας άνθρωπος σαν τον κύριο Φασουλή. Καλά τα λες. Κι εγώ στη σάτυρά μου θα του τα ψάλω. Φυσικά χωρίς να τον ονοματίσω. Επειδή η ποίηση δεν σηκώνει τόση ακριβολογία. Πολύ θα τον σκοτήσει η σάτυρά σου. Άσε τον σε μένα, όταν θα πέσει στα χέρια μου.
Αν καλά ξέρω πως δεν θα έρθει να με αγκυρέψει. Ούτε ο αφέντης μου θα το θέλει να γίνει καμιά προσβολή στον κύριο Φασουλή. Στο κάτω-κάτω είναι ο πατέρας της Σίλβιας. Αυτό που έχει σημασία είναι να μάθουν όλοι εδώ στην πόλη πως ο αφέντης μου λίγο έλειψε να τον ξεκάνουν. Και πως δεν μπορεί αυτή η γριά λεπού να εναντιώνεται στον έρωτα της κοπέλας. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το ανεχτεί. Ο έρωτας είναι πάνω απ' όλα. Για να σταθείτε. Μήπως ο αφέντης μου είναι κανένας παρακατιανός. Όχι, πέστε μου. Πέστε μου. Δεν θα έπρεπε ο κύριος Φασουλής να καμαρώνει που ο αφέντης μου καταδέχεται να τον κάνει πεθερό. Ξέρατε πόσες νυφάδες από τζάκι καταφρόνεσε και πόσες πριγκυποπούλες έκαναν τρέλες για χάρη του. Μα ποιος έρχεται. Η Κολομπίνα. Κόπιασε χαριτωμένη Κολομπίνα, μη φοβάσαι. Όλοι εδώ είμαστε φίλοι και η αμοιβαία φιλία μας σε προστατεύει από τον ομαδικό θαυμασμό μας. Η κυρία Σιρήνα με στέλνει να μάθω νέα για τον αφέντη σου. Η Σίλβια ήρθε πουρνό-πουρνό στο σπίτι μας και τάκαμε όλα χαρτί και καλαμάρι στην κυρά μου. Λέει πως δεν γυρίζει στο σπίτι του πατέρα της, ούτε βγαίνει από το δικό μας. Παρά αν είναι να της βάλει στεφάνι ο κύριος Λέανδρος. Έτσι λέει. Ευγενικιά κοπέλα, ερωτευμένη καρδιά. Τι επιθαλάμιο έχω να συνθέσω για το γάμο του. Η Σίλβια νομίζει πως ο κύριος Λέανδρος είναι βαριά πληγωμένος. Από τον μπαλκόνι της άκουσε τις παθιές τους και τις φωνές σου που καλούσε σε βοήθεια. Ύστερα έπεσε ανέστητη και έτσι τη βρήκαν το ξημέρωμα. Αχ, πέστε μου, τι κάνει ο κύριος Λέανδρος, γιατί πάει να πεθάνει από την αγωνία. Το ίδιο και η κυρία Σερίνα. Πες της πως ο αφέντης μου κατάφερε να σωθεί επειδή τον φύλαγε ο έρωτας. Πες της μονάχα πως από έρωτα πάει να πεθάνει. Πες της ακόμα πως... Νάτος που έρχεται ο ίδιος. Αυτός θα σου τα πει καλύτερα. Φίλε μου! Α, κύριε Λέανδρε, είστε γερός, τι χαρά! Μα πώς το μάθατε? Σε όλη την πόλη δεν μιλάνε για άλλο πράγμα. Οι άνθρωποι μαζεύονται στους δρόμους και όλοι είναι αγαναχτισμένοι με τον κύριο Φασουλή. Μα τι λες! Αν επιχειρήσει ξανά τίποτα εναντίον σας! Αν δεν πάψει να εναντιώνετε στον έρωτά σας! Αμ, δεν θα καταφέρει τίποτα. Η Σίλβια βρίσκεται στο σπίτι της κυράς μου και δεν βγαίνει από εκεί παρά αν είναι να γεννεί γυναίκα σας. Η Σίλβια είναι στο σπίτι σας. Και ο πατέρας της. Ο κύριος Φασουλής θα κάνει πολύ καλά να κρυφτεί. Εκείνος νομίζει πως όλα τα μπορεί με τα ξεδιάντροπα τα πλούτη του. Με όλους μπορεί να τα βάλει, αμ' όχι με τον έρωτα. Άκου, να πληρώσει ανθρώπους να σε σκοτώσουν. 12 μαχαιροβγάλτες, 12! Τους μέτρησα μόνος μου, σας λέω. Εγώ δεν ξεχώρισα παρά 3-4. Ο αφέντης μου θα πει στο τέλος πως δεν ήταν τίποτα σπουδαίο για να μην δώσει αξία στην ψυχραιμία και στην παλικαριά του. Μα εγώ... Εγώ τους είδα με τα μάτια μου, σας λέω. 12 ήταν. 12 αρματωμένοι ως τα δόντια και αποφασισμένοι για όλα. Απίστευτο, σας λέω. Απίστευτο μου φαίνεται πως γλίτωσε. Τρέχω να καθησυχάσω τη Σίλβια και την κυρά μου. Στάσου, Κολομπίνα. Τη Σίλβια θα ήταν καλύτερο να μην την καθησυχάσεις και τόσο. Αυτό άφησε το στην κυρά μου. Η Σίλβια νομίζει πως ο αφέντης σου χαροπαλεύει και μόνο που η κυρία Σιρήνα κάνει πως την εμποδίζει, δεν θα αργήσει να έρθει εδώ χωρίς να λογαριάσει τίποτα. Μπορούσε η κυρά σου να μην τα σκεφτεί όλα. Τώρα ας πηγαίνουμε κι εμείς, αφού εδώ δεν φελάμε. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να συνδαυλίσουμε την αγανάκτηση του κόσμου για τον κύριο Φασουλή. Να πετροβολήσουμε το σπίτι του, να ξεσηκώσουμε την πόλη εναντίον του. Είναι καιρός να μάθει πως αν ως τα σήμερα κανένας δεν τόλμησε να του σηκώσει κεφάλι, τώρα όλοι ενωμένοι το τολμάμε. Να μάθει πως έχει και το πλήθος συνείδηση. Αυτός ο ίδιος θα έρθει να σας προσπέσει να παντρευτείτε την κόρη του. Ναι, τρέξτε όλοι. Όλοι φίλοι μου, τρέξτε. Το βλέπετε. Η ζωή του αφέντη μου κινδυνεύει. Αυτός που έβαλε μια φορά να το σκοτώσουν, δεν θα διστάσει να το ξανακάνει. Μη φοβάσαι. Φίλε μου και αφέντη. Κύριε Λέανδρε. Σας ευχαριστώ όλους, φίλοι μου. Φίλοι μου πιστοί. Τι είναι αυτά, Κρισπίν? Τι πας να κάνεις?
Ως πού θα με σύρεις με τις ψευτιές σου? Αχ, νόμιζες πως το πίστεψα, ε? Εσύ πλέρωσες τους μαχαιροβγάλτες. Όλα ήτανε δικό σου κόλπο. Πολύ δύσκολα θα τα βγάζα πέρα αν με χτυπούσανε στα αλήθεια. Εκεί είσαι έτοιμος να με μαλώσεις όταν εγώ φέρνω γρηγορότερα την επιτυχία? Όχι, 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 Κρισπίν, όχι. Το ξέρεις καλά πως δεν κυνηγώ την επιτυχία. Αγαπώ τη Σίλβια και δεν θα κερδίσω με δόλο την αγάπη της. Κι ας γίνει ό,τι γίνει. Ξέρεις καλά τι έχει να γίνει. Αν απ' την πολλή αγάπη αφήσεις να χάσεις αυτό που αγαπάς, η ίδια η Σίλβια θα σε κατηγορήσει. Τι λες? Αν η Σίλβια μάθει ποιος είναι. Μα όταν το μάθει, δεν θα είσαι πια αυτός που ήσουν. Θα είσαι ο άντρας της, ο ερωτευμένος άντρας της. Τόσο ερωτευμένος, πιστός και ευγενικός όσο εσύ θέλεις και όσο εκείνη μπορεί να πεθυμίσει. Όταν μια φορά γίνεις κύριος της αγάπης της και της πρίκας της, δεν θα είσαι ο τελειότερος υπότης. Εσύ δεν είσαι σαν τον κύριο Φασουλή που παρόλα του τα λεφτά που του επιτρέπουν τόσες πολυτέλειες δεν έμαθε την πολυτέλεια να είναι τίμιος. Σ' αυτόν η κατεργαριά είναι η δεύτερη φύση, ενώ σε σένα ήταν μονάχα από ανάγκη. Κι αν δεν με είχες στο πλευρό σου θα πέθαινες της πείνας. Αχ, θα ρεις πως αν έβρισκα σε σέναν άλλον άνθρωπο θα περιοριζόμουν να σε σπρώξω στον έρωτα. Αμ, όχι. Θα σε σπρώχνα στην πολιτική και όχι στα λεφτά του κυρίου Φασουλή. Κι όλος ο κόσμος θα γινόταν δικός μας. Μα δεν είσαι φιλόδοξος, βλέπεις. Σου φτάνει να είσαι ευτυχισμένος. Μα δεν είδες πόσο δύσκολα μπορώ να είμαι ευτυχισμένος? Αν είχα πει ψέματα για να αγαπηθώ και να πλουτίσω, θα το είχα κάνει επειδή δεν θα αγαπούσα. Αλλά τότε θα ήταν δύσκολο να ευτυχίσω. Αν όμως αγαπώ, αν αγαπώ, πώς μπορώ να πω ψέματα? Τότε μην τα λες. Αγάπα, αγάπα με όλη σου την ψυχή, αλλά υπερασπίσου τουλάχιστον τον έρωτά σου. Στον έρωτα δεν είναι ψέμα να κρύβεις αυτό που μπορεί να κάνει την καλή σου να σε ξαγαπήσει. Αυτά είναι σοφίσματα, Κρισπίν. Που θα έπρεπε να τα ανακαλύψεις μονάχος σου αν ο έρωτάς σου ήταν καθώς τον λες. Ο έρωτας είναι όλο σοφίσματα. Και το πιο φίνο από όλα δεν είναι να γελάσεις τους άλλους παρά τον ίδιο τον εαυτό σου. Εγώ δεν μπορώ να γελάσω τον εαυτό μου, Κρισπίν. Δεν είμαι από εκείνους που όταν πουλάνε τη συνείδησή τους πουλάνε και την νοημοσύνη τους. Γι' αυτό είπα πως δεν κάνεις για πολιτικός. Γιατί η νοημοσύνη είναι η συνείδηση της αλήθειας. Και όποιος τη χάνει μες στα ψέματα, είναι σαν να χάνει τον εαυτό του. Και στο τέλος γίνεται και ο ίδιος ένα ψέμα. Ού, έμαθες τόσα πολλά, Κρισπίν. Ωραία, στοχάστηκα κάμποσε μέσα κατεργά. Όπου αυτή η συνείδηση της αλήθειας με κατηγόρησε συχνότερα για κουταμάρα παρά για κατεργαριά. Με λιγότερη κουταμάρα και περισσότερη κατεργαριά θα είχα καταφέρει αντί για να είμαι κουπολάτης να είμαι ο καπετάνιος. Γι' αυτό έκανα όρκο να μην ξαναγυρίσω στα κάτεργα. Σκέψου πώς είναι η κουταμάρα μου, αφού για χατήρι σου πάω τώρα να πατήσω τον όρκο. Τι λες? Λέω πως η κατάστασή μας έγινε αβάσταχτη. Και πως εξαντλήσαμε όλη μας την πίστοση. Και πως οι άνθρωποι ζητάνε πια κάτι χειροπιαστό. Ο ξενοδόχος μας περιποιήθηκε βασιλικά τόσες μέρες ελπίζοντας να λάβεις επιτέλους τις επιταγές σου. Ο κύριος Πανταλόνε, που γελασμένος από την πίστοση που μας είχε κάνει ο ξενοδόχος, μας προμήθεψε ό,τι ήταν απαραίτητο για να εγκατασταθούμε σε τούτο το παλατάκι. Έμποροι κάθε λογής που ξεθαρεύτηκαν να μας ανοίξουν τα μαγαζιά τους, θαμπωμένοι από τα μεγαλεία μας. Η κυρία Σιρίνα, η ίδια που τόσες καλές υπηρεσίες πρόσφερε στον έρωτά σου. Όλοι τους έκαναν αρκετή υπομονή και θα ήταν άδικο να περιμένουμε περισσότερα από δάφτους ή να παραπονεθούμε για τον άλλο κόσμο που δείχτηκε τόσο ευγενικός μαζί μας. Με χρυσά γράμματα θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά μου το όνομα αυτής της ξακουσμένης πολιτείας που από σήμερα την ανακηρύσω θετή μητέρα. Ξεχνάς, μωρέ, το χειρότερο. Από άλλα μέρη έχουν κιόλας αμολυθεί να μας βρούνε. Νομίζεις πως τα κατορθώματά μας στη Μάντουα και στη Φλωρεντία τα έχουν ξεχασμένα? Δεν θυμάσαι την περιβόητη δίκη της Μπολόνιας? 3.200 φύλλα χαρτί είχαν μαζευτεί στη δικογραφία όταν το σκάσαμε. Από τον τρόμο μας να τη βλέπουμε να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Πόσο θα έχει φουσκώσει από τότε, κατά την πένα εκείνου του τρανού νομοδάσκαλου που την είχε αναλάβει. Πόσες ανακρίσεις και καταθέσεις θα έχουν προσθεθεί που δεν θα βγάλουν τίποτα καλό. Κι όμως ακόμα διστάζεις.